όλα αυτά εδώ, σε αυτή την περιοχή, ίσως κάποιοι που το δουν να καταλάβουν για ποια περιοχή μιλάμε, έχουν γίνει επιχωματώσεις από διπλανή περιοχή. Και γι' αυτό έχει γίνει και το λάθος και τα περισσότερα λάθη τα έχουν κάνει και σκάβουν σε αυτό το σημείο. Είναι λάθος το σημείο τελείως. Από έρευνες που έχουμε κάνει ραδοσκοπικές, μας οδηγούν σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή εδώ που βλέπουμε τα σκαμμένα. Γενικά σε αυτή την περιοχή, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλές ιστορίες από κυνηγούς, ήρθαμε να την ερευνήσουμε, να δούμε τι έχουν σκάψει και τι έχουν βρει από αυτά. Γενικά εδώ έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι λάθος τελείως το σημείο που έχουν ψάξει. Εξήγησα και προηγουμένως ότι λόγω των επιχωματώσεων που έχουν γίνει, έχουν πάρει αντικείμενα από άλλη τοποθεσία και τα έχουν, για να αισιώσουν τα χωράφια, τα έχουν φέρει από εδώ. Με αποτέλεσμα όλα τα ευρήματα που βρίσκονται στην επιφάνεια να είναι από άλλο σημείο και όχι από το κύριο σημείο. Έτσι έχει οδηγήσει πάρα πολλούς στο να έρθουν σε λάθος σημείο. Γενικά αυτή η περιοχή έχει ψαχθεί από πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο τώρα, χρόνια πριν. Είναι ένα γνωστό σημείο για κάποιες αποκρύψεις που έχουν γίνει. Το σημαντικό είναι ότι μάλλον δεν έχει βρεθεί κάτι ως τώρα. Γι' αυτό και εξακολουθούν ως και τώρα να σκάβουν κάθε μέρα, να βρίσκουμε και μια καινούργια γούβα να έχουν κάνει. Εδώ αν δείτε τα πλάνα, όλη η περιοχή αυτή εδώ ήταν σημείο που υπήρχε στρατόπεδο εδώ στον εμφύλιο πόλεμο. Έτσι και πολλά κτίσματα, υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια στα βράχια πάνω, θα δείξουμε κάποια σημάδια τα οποία αναφέρουν για κάποιες ΣΟ, τότε τις αναφέραν, όπως και στρατό τώρα, κάποιες μονάδες που είχαν στρατοπεδεύσει εδώ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λίγο πριν την παράδοση της Βάρκεζας ήταν ένα σημείο που είχαν έρθει αριστεροί εδώ πέρα. Εδώ υπήρχε ένα παλιό πυροβολείο. Αν κοιτάξουμε γύρω, το έδαφος είναι γεμάτο κάλικες από πυροβόλο όπλο, όπως και πολλά στρατιωτικά υλικά, κάποια κράνη σκουριασμένα και κάποιες ξυφολόχες σπασμένες. Είναι ένα μέρος το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν γίνει αρκετές μάχες εδώ. Όπου και να κοιτάξουμε, σε μια ακτίνα 100-150 μέτρα, θα δούμε ότι τα πάντα είναι σκαμμένα. Πρέπει να έχουν έρθει πάρα πολλοί κυνηγοί θησαυρού και να έχουν ψάξει αυτή την περιοχή. Ένα γενικό πλάνο, είμαστε μέσα σε έναν ελαιώνα, ο οποίος και γεωγραφικά ήταν ένα πάρα πολύ καλό σημείο το να ελέγχει τις τριγύρω περιοχές. Εδώ βλέπουμε τα σκαψίματα σε διάφορα έτσι σημεία. Ας πούμε βλέπουμε τώρα στα δύο σημεία, ας πούμε σε 30 μέτρα, πώς έχεις καθεί το σημείο αυτό. Εδώ είμαστε σε ένα άλλο σημείο πάλι που έχουν σκάψει. Εντάξει, δεν υπάρχει σημείο εδώ που να μην έχει σκαφτεί. Εδώ είναι τα απομεινάρια από αυτούς που σκάβανε. Ένα μπλουζάκι βλέπω. Αυτή με τσιμεντόλιθη μάλλον ήταν θαμένη μέσα σε αυτή την τρύπα. Και προχωράμε λίγο να δείξουμε και κάτι ακόμα, ένα σημείο. Εδώ είναι ακόμα ένα σημείο που έχει σκαφτεί. Όντως υπήρχε πολύ μεγάλη ιστορία σε αυτό το σημείο, αλλά είναι λίγο εκτός σημείου που ψάχνουμε. Όπου και να γυρίσω την κάμερα υπάρχουν σκαμμένα. Είναι ακόμα ένα κτίσμα το οποίο έχει κρεμαστεί.
Εδώ είναι ένα γενικό πλάνο. Έχουμε έρθει ψηλότερα από το σημείο της έρευνας που κάναμε, να δείξουμε όλη την περιοχή πως είναι γεωγραφικά. Εδώ είμαστε σε ένα μοναστήρι που έχει κοντά. Θα πάρουμε έτσι ένα πλάνο έτσι μικρό. Για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε να δείξουμε ακριβώς που βρίσκεται. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε σε αυτή την έρευνα είναι τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι κυνηγοί όταν ψάχνουν για χρυσό. Γενικά αυτό που πρέπει πολύ καλά να αξιολογούμε είναι πρώτα την πληροφορία και μετά να αξιολογήσουμε τις ενδείξεις που παίρνουμε από τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι αν κάποιος έψαχνε με τη μέθοδο της δραθοσκοπίας δεν θα είχε κάνει τόσα πολλά λάθη και τόσο πολύ σκάψιμο. Εδώ κάπου τελειώνει η παρουσίαση που κάναμε για αυτό το κομμάτι και θα προχωρήσουμε να ψάξουμε και άλλα κομμάτια, έτσι να βρούμε και άλλα μέρη τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ χρήση.